Ο Mega News δείτε απόψε όλες τις εξελίξεις. Σοκάρουν λεπτομέρειες της απόπειρας φόνου 49χρονου στην Ιρλανδιά. Η σφαίρα πέρασε δίπλα από το κεφάλι του παιδιού του που βρισκόταν στη θέση συνοδηγού. Στη μαφία της νύχτας επικεντρώνονται οι έρευνες της αστυνομίας. Τι ανέφερε το θύμα στην πρώτη του κατάθεση αμέσως μετά το περιστατικό. Πυροβολισμοί τα ξημερώματα και εναντίον φρουρού ασφαλείας στο Γέρι. Οι δράστες έστειλαν μήνυμα σε επιχειρηματία, εκτιμούν οι αρχές. Συνδέουν το έγκλημα με τη ρήψη χειροβομβίδα σε φοιτητικές εστίες. Αυξάνεται το αίσθημα φόβου και ανασφάλειας. Παραμένει η προτεραιότητά μας η πάταξη του οργανωμένου εγκλήματος, διαβεβαίωνε ο Υπουργός Δικαιοσύνης. Λήψη άμεσων και δραστικών μέτρων ζητούν τα κόμματα. Άμεσο δερματισμό από το τέλος του μήνα των πολλαπλών συντάξεων που λαμβάνουν εν ενεργεία κρατικοί αξιωματούχοι. Ζητάμε επιστολή του στο Γενικό Λογιστήριο Γενικός Ελεκτής. Τι επηρεάζονται και ποια η αντίδραση της κυβέρνησης. Ένσταση για έκδοση του στην Κύπρο υπέβαλε ο Τουρκοκύπριος δικηγόρος που συνελήφθη στην Ιταλία για σφεντερισμό περιουσιών. Με ποια νομικά μέτρα θα απαντήσει η κυβέρνηση. Νέα επίθεση των Χούθη στην Ερυθρά Θάλασσα. Αυτή την φορά χτύπησαν με πύραυλο ελληνόκτητο εμπορικό πλοίο. Συναγερμός για τις επιπτώσεις στην οικονομία. Οι εξελίξεις είναι απρόβλεπτες, προειδοποιεί ο Μάκης Κεραυνός. Μπάχαλο με τις ζυβανίες μαϊμού που κυκλοφορούν στην αγορά. Το θέμα συζητήθηκε στην Βουλή. Βγάζουμε τα μάτια μας μόνοι μας, ανέφεραν βουλευτές και ζήτησαν από το Υπουργείο Γεωργίας να πατάξει το φαινόμενο. Απόψε στις 8 και 10.